του κ. Σαμαράς. Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, τον εκθέσατε τον κύριο Πρωθυπουργό και πολύ φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ έτσι γίνεται άλλη μια φορά υπότροπο σε ανακριβείς καταγγελίες και μας θυμήσατε εκείνο το εκπληκτικό το οποίο είχε λεχθεί στις 16 Οκτωβρίου του 9 στις προγραμματικές δηλώσεις ότι η Ελλάς είχε δείρει μέχρι θανάτου επί Νέας Δημοκρατίας Πακιστανό μετανάστη, πράγμα που δεν αποδείχτηκε ποτέ και κρεμούν ακόμα δύο επίκαιρες επερωτήσεις του κυρίου Παυλόπουλου στις οποίες η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για τον κύριο Καρατζαφέρη, μια μικρή παρένθεση αξιοπιστίας μόνον, να μας πει για να δούμε αν μπορούμε ή να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε μαζί του, αν πράγματι πιστεύει αυτό το οποίο το Μάρτιο του 7 το είδαμε γραμμένο στα νέα ως δήλωση δικιά του, ότι από τη στιγμή που γεννιέται σε έναν τόπο ένα παιδί θα πρέπει να παίρνει αυτόματα την υπηκότητα του συγκεκριμένου τόπου που γεννήθηκε. Εάν αυτό συμφωνείτε, τότε δεν έχει καμία σχέση με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις σας. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω, πριν πάω περισσότερο για το ζήτημα το δικό μας, αυτό που είπα στην αρχή, για 2-3 παρατηρήσεις μόνον σύντομες για τα οικονομικά. Όσα μέτρα περιστολής δημοσίων δαπανών ή και αύξησης δημοσίων εσόδων και αν πάρετε, τόσο περισσότερο κύριοι της κυβέρνησης απαιτούνται να παίρνετε ταυτόχρονα αντισταθμιστικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι χρειάζονται ανάσες τόνωσης της οικονομίας προκειμένου να μην πέσει σε ασφυξία η αγορά. Σας έχω επανειλημμένα προτείνει αρκετά τέτοια μέτρα. Και θέλω να σας προειδοποιήσω επισήμως ότι εάν δεν τα πάρετε άμεσα, τότε θα ενσκύψει πολύ μεγαλύτερη ύφεση, πολύ μεγαλύτερη ανεργία. Και τα ελλείμματα δεν θα μειωθούν. Θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, μία μαύρη τρύπα, και σας καλώ πραγματικά αυτό να το προσέξετε, διότι είναι το κυρίαρχο ζήτημα που σήμερα απασχολεί την αγορά. Θα είμαστε πάλι εδώ σε 2-3 μήνες, θα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, θα πάει καμπύλη της ανεργίας, εάν δεν προλάβετε και αν δεν εφαρμόσετε άμεσα ορισμένες ανάσες τέτοια τόνωσης οικονομίας. Δεύτερον, από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι στο θέμα της αύξησης φορολογίας καυσίμων και ακινήτων. Για τα καύσιμα έχω αναφερθεί, για τα ακίνητα θέλω να σας πω ότι θα κινδυνέψει να σταματήσει τελείως η οικοδομική δραστηριότητα από την οποία ζουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες επαγγέλματα. Αν ανεβάσουμε τους φόρους σε καύσιμα και ακίνητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά περισσότερα. Και τρίτον, η οικονομία είναι επιστήμη των επιλογών. Καμιά φορά οι επιλογές αυτές είναι δύσκολες. Όταν όμως θέλετε να κόψετε αδιακρίτως τα πάντα, τότε κάποιες φορές δημιουργείτε δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα για να πετύχετε πολύ μικρές οικονομίες. Όπως θα ήταν η περιστολή, για παράδειγμα, στο 45%, σας το είπα και όταν σας είδα στο γραφείο σας, κύριε Παπανδρέου, των επιδομάτων των Ελλήνων διπλωματών. Για να μην μιλήσω για τα επιδόματα των αεροπόρων μας, που κάνουν καθημερινά αναχαιτήσεις και εικονικές αερομαχίες πάνω στο Αιγαίο, που ήδη παίρνουν ελάχιστα και τα οποία ακούγεται ότι και αυτά περικόπτονται. Συμφωνούμε σε δραστικές περικοπές, αλλά από σπατάλες, όχι από ζωτικές ανάγκες, όχι ισοπεδωτικές περικοπές που έτσι κι αλλιώς ελάχιστα θα προσφέρουν και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Τελευταίο για την οικονομία. Υπάρχει ο δανεισμός για την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Βγάλατε τα πενταετή ομόλογα. Τα πήρατε με πολύ μεγάλο κόστος. Καλά κάνατε και τα πήρατε. Ήταν 6,2% για 8 δισεκατομμύρια. Αντιστοιχεί αυτό περίπου στα 380 spreads και 1,8 δις θα είναι επιπλέον επιβάρυνση. Καλά κάνατε και τα πήρατε. Έρχεστε όμως αμέσως μετά και προσπαθείτε να περάσετε την ανάγκη αμέσως να πάρετε και άλλα πενταετή ή δεκαετή κιόλας.
Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι δίνετε ακριβώς το αντίθετο μήνυμα στις αγορές? Οι αγορές περιμένουν από εσάς να ζητήσετε ενός έτους ομόλογα, για να δείξετε ότι δεν έχετε φόβο με την εξελισσόμενη ομαλοποίηση της αγοράς την οποία όλοι επιζητούμε. Εάν ζητείτε δεκαετή και μάλιστα με τέτοια spreads τεράστια, με τέτοιο κόστος τεράστιο, αντιλαμβάνεστε ότι περνάτε ακριβώς το αντίθετο μήνυμα στην αγορά. Και λέτε ότι επειδή φοβάμαι τι θα γίνει αύριο, κλείνω από τώρα σε κι άλλα πενταετή ή δεκαετή, παρά το τεράστιο κόστος που θα έχω, προκειμένου να περισσώσω την κατάσταση. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Γίνονται τέτοιες γκάφες και νομίζω ότι τους τρεις πρώτους μήνες μπορούσατε να λέτε ότι έφταιγε η Νέα Δημοκρατία για τα μέτρα που αναγκαστήκατε να συμπεριλάβατε στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Το τελευταίο μήνα σας φταίνε οι κερδοσκόποι. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η κυβέρνηση φταίει και ας μην ψάχνει για δαίμονες προκειμένου να δικαιολογεί την αναβλητικότητά της και την ανεπάρκεια και αβελτηρία της πολλές φορές. Θα ήθελα ένα ακόμα σημείο να επισημάνω. Υπάρχει μια απρέπεια η οποία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Όχι μόνο σε βάρος μου, αλλά σε βάρος αλήθειας. Το γνωστό παραμύθι ότι ο Σαμαράς έφερε τους Αλβανούς στην Αθήνα, στην Ελλάδα, είναι ένα ψέμα πέρα για πέρα. Δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να βρει έστω και μισή δήλωσή μου, μια υπογραφή μου, κάτι που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Κυβέρνηση είστε, ψάξτε. Επιπλέον, ξεχνάνε εκείνοι που το υποστηρίζουν ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, δικαιοδοσία για τα σύνορα, δεν είχα εγώ. Ο Υπουργός των Εξωτερικών τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει. Αλλά ξεχνάτε ακόμα ότι δεν υπήρχαν τότε κλειστά σύνορα από την πλευρά της Ελλάδας για να μπορέσει κάποιος να τα ανοίξει. Υπήρχαν αυστηρά φυλασσόμενα με ηλεκτροφόρα σύρματα σύνορα από την πλευρά της Αλβανίας, που έπαψαν να φυλάσσονται όταν κατέρευσε το καθεστώς του Χότζα στην Αλβανία. Μήπως εγώ φταίω που κατέρευσε εκείνο το καθεστώς? Μήπως εγώ φταίω για εκείνα τις εικόνες τις εκπληκτικές που ήταν πάνω σε καράβια, κόσμος μαζεμένος σαν τσαμπιά και πηγαίνανε να βρούνε οπουδήποτε ένα μεροκάματο, ένα κομμάτι ψωμί να φάνε αυτοί και οι οικογένειές τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου βρέθηκαν την άλλη μέρα εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί παντού? Ξεχνάτε ακόμα ότι βάσει των επισήμων στοιχείων της αστυνομίας, κυβέρνηση είστε, ψάξτε. Επί των ημερών μου ήταν κάτω από 20.000 όσο ήμουν εγώ Υπουργός των Εξωτερικών. Εκείνοι οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα από την Αλβανία και ήταν κυρίως άγρια κυνηγημένοι βορειοϋπηρώτες. Οι μεγάλες μάζες ήρθαν αργότερα Αλβανών και μάλιστα επί δικών σας κυβερνήσεων.